Η σημερινή μας εκδήλωση συμπίπτει με ένα έντονα πολιτικό κλίμα σε τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, ενώ διενεργείται την ώρα που έχουμε τα πρώτα βήματα και τα πρώτα βιώματα της μεταμνημονιακής εποχής στη χώρα μας. Τα πρώτα μέτρα που σηματοδοτούν την ανάκτηση της κυριαρχίας της χώρας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη νόμοι του ελληνικού κράτους, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας κλπ. Έχουμε επίσης μπροστά μας όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, ευρωεκλογές, δημοτικές, περιφερειακές, ενώ εντός του έτους βεβαίως θα έχουμε και τις εθνικές εκλογές. Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, λοιπόν, είναι λογικό να θέλει να αφουγκραστεί, αλλά και να επικοινωνήσει στον κόσμο του το πώς πορευτήκαμε τα προηγούμενα χρόνια, τι έργο παράκτηκε, τι προβλήματα αντιμετωπίσαμε, αλλά θέλουμε και να ενημερωθούμε για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, για το μέλλον. Επιθυμούμε ακόμα να διευκολύνουμε την επικοινωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους ενδιαφερόμενους, τους πολίτες που εμπλέκονται με το ελληνικό δημόσιο, είτε είναι εργαζόμενοι σε αυτό, είτε είναι χρήστες των υπηρεσιών του ή και τα δυο μαζί. Από το 2015 που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση της χώρας, έως και σήμερα, το τμήμα, στο βαθμό βέβαια των δυνατοτήτων του και με τις αδυναμίες του, παρακολουθούσε τις εξελίξεις στη δημόσια διοίκηση και διατήρησε στενή σχέση και επαφή με τους κυβερνητικούς παράγοντες, τους υπουργούς, τους γενικούς γραμματείς. Σε αυτή λοιπόν την πορεία, είδαμε το κυβερνητικό έργο να περνάει από διάφορα στάδια. Ξεκινώντας από τη θεραπεία των αδικιών του 2015, που προκλήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με την επαναπρόσληψη των απολυμένων, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της δημόσιας διοίκησης κλπ. Περάσαμε στη θεσμική κατοχήρωση των αλλαγών, με τους νόμους 4369 και 4440, αλλά και τον πρόσφατο, το μπορούμε να πούμε, το 4590 του 19, με παρεμβάσεις που αφορούσαν την ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης, την αξιοκρατία και τον εκδημοκρατισμό, τη σύγχρονη λειτουργία του κράτους, την κανονικότητα στη δημόσια διοίκηση, παραδείγματος χάρη κρίσης μετά από πάρα πολλά χρόνια που είχαμε στο δημόσιο, που γίνονται, ξεκίνησαν τουλάχιστον, έτσι με τους γενικούς διευθυντές και συνεχίζουμε. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς εισήχθηκαν νέοι θεσμοί όπως το Μητρό Επιτελικών Στελεχών, η Διοικητική και Τομεακή Γραμματής, ψηφιακά οργανογράμματα, περιγράμματα θέσεων, αξιολόγηση δομών και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, η κινητικότητα και γενικά η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με ένα σύγχρονο τρόπο. Φτάσαμε λοιπόν στην πολύ ενδιαφέρουσα τρίτη περίοδο αυτή της υλοποίησης, που συνεχίζεται βέβαια μέχρι και σήμερα. Τίποτα δεν κύλησε εύκολα σε αυτή τη διαδικασία. Πολλά ήταν τα εμπόδια που συναντήσαμε, διοικητικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ. Και φυσικά υπήρξε και υπάρχει κριτική ματιά που αφορά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας, το πόσο οι θεσμικές αλλαγές που εισήχθηκαν ήταν περιγράφονται σαν βαριές και δύσκολες διαδικασίες που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα και το κατά πόσο οι επιλογές για τον τρόπο επίλυσης των όποιων διαφορών εξασφάλιζαν την ομαλή λειτουργία της διοικητικής μηχανής, καθώς από ό,τι φάνηκε εκ των υστέρων, υπήρξε θέμα επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα διοίκησης με το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου. Πρόθεση του τμήματός μας είναι στη νέα φάση, την εκτός μνημονιακής εποχής, να συμβάλλουμε στη χάραξη της στρατηγικής του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, και να πιέσουμε για δημόσιες πολιτικές, με συνέχεια και επέκταση των θεσμικών αλλαγών της διοικητικής ανασυγκρότησης, με δημόσια διοίκηση που θα βοηθάει την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας, με δημόσια διοίκηση ανοιχτή στην κοινωνία, άρα και δημοκρατική, φιλική στους πολίτες και τέτοια που να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον φυσικά, με πάταξη της γραφειοκρατίας, με καθολική εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών, με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και τη λύση της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων, το τεράστιο θέμα κι αυτό. Μάχες που πρέπει να σπάσουν νοοτροπίες και στερεότυπα δεκαετιών. Και τέλος να πιέσουμε για δημόσιες πολιτικές που θα στηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό, όχι μόνο για τη δημοκρατία στη διοικητική εξέλιξη, αλλά και για οικονομική στήριξή του, καθώς είναι γνωστό ότι ο δημόσιος υπάλληλος έχει απολέσει ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός του.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, αντιλαμβανόμαστε ότι ο δρόμος για δημοκρατικό, ελεγχόμενο και λογοδοτούμενο, διαφανές, ανεξάρτητο αλλά και αξιοκρατικό κράτος, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, είναι μακρύς και φυσικά δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Στα πλαίσια αυτής της αναζήτησης, καλέσαμε ορισμένους από τους πρωταγωνιστές συντρόφους, ιδεολόγους πραγματικά, που έδωσαν τις δυνάμεις τους αποφασιστικά και με όραμα, θα έλεγα, σε αυτόν τον αγώνα τα προηγούμενα χρόνια. Ο καθένας από τη θέση του, βέβαια. Και να σημειώσω ότι λείπουν και άλλοι σύντροφοι, όπως ο Γιώργος ο Κατρούκαλος, όπως η Όλγα η Γεροβασίλη, που επίσης η συμμετοχή τους ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και τους ευχαριστούμε λοιπόν ειλικρινά τους συντρόφους που καλέσαμε για την ανταπόκρισή τους. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλες τις τοποθετήσεις τους και ευελπιστούμε ότι τελικά θα μας δώσουν το περίβλημα αλλά και το όραμα για το ρόλο της δημόσιας διοίκησης στη μεταμνημονιακή εποχή. Τώρα, για την οργάνωση της συζήτησής μας, έχουμε σχεδιάσει τρεις θεματικές, να πω έτσι. Να ξεκινήσουμε με η συντρόφισσα την Τασία τη Χριστοδουλοπούλου και το Χριστόφορο τον Βερναδάκη. Η συντρόφισσα η Τασία θα μας μιλήσει για το κράτος δικαίου και το κράτος πρόνοιας στη σύγχρονη εποχή, ενώ ο συντρόφος ο Χριστόφορος, που η συμβολή του στο όραμα αλλά και η θεσμική κατοχήρωση και στη θεσμική κατοχήρωση ήταν καθοριστική, θα μας μιλήσει, όπως πάντα φαντάζομαι, με τον οραματικό του λόγο. Για την αντίληψη περί κράτους και δημόσιας διοίκησης, κάπως έτσι, στην παρούσα συγκυρία φυσικά. να σας ενημερώσω και για τις άλλες δύο, για να ξέρετε πώς θα... για τις άλλες δύο. Στη δεύτερη θεματική θα μας μιλήσουν για το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση η συντρόφισσα η Μαρία Ιθελερίτη, που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και είναι και επικεφαλής της ΕΠΕΚΕ Δημόσιας Διοίκησης. Ο σύντροφος ο Γιώργος ο Πετρόπουλος, που είναι αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΗ, που αντικειμενικά, λόγω της θέσης του και στο συνδικαλιστικό όργανο, βρέθηκε στον παλμό των επάλξεων όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και φυσικά περιμένουμε και το πώς οραματίζεται από αυτή τη θέση για το μέλλον. Και θα καταπιαστούν λοιπόν και η Μαρία και ο Γιώργος και με τις νομοθετικές παρεμβάσεις που έγιναν από την αποκατάσταση των αδικιών στις νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διαφάνεια και την αξιοκρατία και την ενίσχυση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού. Και στην τρίτη θεματική θα μας μιλήσει η συντρόφισσα η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, που είναι η σημερινή Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, πιάντας το νήμα από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο σχεδιασμό νέων πολιτικών στη μεταμνημονιακή Ελλάδα, στοχεύοντας να προσεγγίσει τις ανάγκες και τις προκλήσεις της δημόσιας διοίκησης στη νέα εποχή της χώρας.